Λίγα 24 ώρα μετά τη δημοσιοποίηση των όρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας προκειμένου να προχωρήσει στο δάνειο των 180 εκατομμυρίων για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έλλειψη ενημέρωσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου συναντήθηκαν σήμερα αναζητώντας σχέδιο αντίδρασης. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, κατά την οποία διεπιστώθη ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που είχε ανακύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν λόγο για πλήρη έλλειψη ενημέρωσης για τις κινήσεις της κυβέρνησης, τόσο όσον αφορά τις εξελίξεις στο Καστέλι, όσο και στο Νίκος Καζαντζάκης. Εάν θέλουμε να δούμε μια Κρήτη που πραγματικά να πρωτοπορεί τα επόμενα χρόνια, εάν θέλουμε να δούμε μια περιφέρεια που να είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια περιφέρεια που να στηρίζεται στους ανθρώπους της, δεν γίνεται να μην υπάρχουν οι φορείς αυτή της Κρήτης που να διαβουλεύονται μαζί με τα κεντρικά υπουργεία. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, ακόμη και τον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της επικείμενης καθόδου του στην Κρήτη. Εάν αυτή η επαφή πραγματοποιηθεί, θα έχουμε πληροφορίες περισσότερες και θα ζητήσουμε να μας δοθεί και η σύμβαση, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν να μας δοθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ζητήσουμε να μάθουμε όσα δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα ή να επιβεβαιώσουμε αυτά που ξέρουμε. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο 375, Γιάννης Κουράκης, με ανακοίνωσή του ζητά την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου το Σώμα να ενημερωθεί για τις εξελίξεις αναφορικά με την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Εδώ και ένα χρόνο, με δημόσια δήλωσή μας, είχαμε αναδείξει τη σημασία της ανάπτυξης των εκτάσεων του παλαιού αεροδρομίου και της ΕΑΠΣΗ απόλυτη συνάρτηση με τις ανάγκες της περιοχής άμεσης γειτνίασης της Αλικαρνασσού. Είχαμε χαρακτηρίσει τη νέα ανάπτυξη ως εμβληματικό έργο που θα συνέβαλε αποφασιστικά στην διαμόρφωση μιας νέας εικόνας για το Δήμο Ηρακλείου. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Κουράκης, σήμερα η αποσαφήνιση των όρων της σύμβασης με την ΕΤΕΠ αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία. Όλοι οι φορείς του Ηρακλείου πρέπει να κινηθούν ενωτικά με βάση ένα κοινό σχέδιο για να διασφαλίσουμε τα αναπτυξιακά και χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής του παλαιού αεροδρομίου. Αξίζει να σημειωθεί πως έχει υπάρξει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για την εκπόνηση ενός σχεδίου αξιοποίησης του χώρου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Μάλιστα, για το θέμα είχε μιλήσει και ο τότε Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπύρτζης, τονίζοντας πως πρέπει να τρέξει άμεσα ο σχεδιασμός, σημειώνοντας πως αν δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, θα το αναλάμβανε ο ίδιος. Πιστεύω ότι αυτός ο χώρος είναι ιδανικός για να έχουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και προφανώς αυτά θα γίνουν βάσει μελέτες, ώστε να έχει και μια βιωσιμότητα ο χώρος. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, ούτε διαβούλευση με φορείς και τοπική κοινότητα έχει υπάρξει, ούτε βέβαια χωρικός σχεδιασμός. Από τη δήλωση πρόθεσης για την μελέτη και μέχρι σήμερα έχει περάσει ένα ικανό διάστημα. Δεν θα έπρεπε ενδεχόμενα για να προλάβουμε εξελίξεις να έχουμε προετοιμαστεί? Μα δεν θα προλάβουμε εξελίξεις και αν ακόμη είναι έτοιμη η μελέτη. Το ελληνικό δημόσιο μπορεί να έχει τις απόψεις του για την εκμετάλλευση αυτής της εκτάσεως και εμείς έχουμε τις δικές μας. Επαφές για το ίδιο θέμα είχε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Βαρδάκης.